Γεια σας, είμαι ο Άγγελος Ζουβλουδής από το Άδραξη της Ζωή, το κυπριακό κανάλι στο YouTube, αλλά και το Spotify. Και σήμερα έχουμε μαζί μας το φίλο μου τον Στάθη, τον Ευσταθίου, και θα μιλήσουμε για ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω συνέχεια καθημερινά με τα παιδιά, είναι αυτό με τη λογιστική. Και θα πούμε για κάποιους λόγους γιατί πολλοί συχίζουν στο σχολείο το πρακτικό με το οικονομικό, τι θα πρέπει να κάνει το παιδί μου και αν θα πάει. Εντάξει, με το Στάθη γνωριζόμαστε πάνω από 22-23 χρόνια. Πιστεύω πάρα πολύ στη γνώμη του, είμαστε και συνεργάτες και πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να μας πει κάποια πράγματα τα οποία θα βοηθήσει πρώτα απ' όλα τα παιδιά αλλά και τους γονείς να ξεκαθαρίσουν για τα επόμενα τους βήματα. Γεια σου Στάθη μου. Γεια σου Άγγελε, χαίρομαι που βρεθήκαμε και είμαι έτοιμος να βοηθήσουμε τους γονείς, τα παιδιά να καταλάβουν τι είναι η λογιστική, τι βήματα χρειάζονται, αν χρειάζονται να κάνουν από την σχολική ηλικία. Είμαι στον τομέα εδώ και 22-23 χρόνια, άρα έχω άποψη και θα δει θα ωραία, επειδή σέβομαι πάρα πολύ την άποψή σου, θέλω να ξεκινήσουμε από την από το σχολείο, θα σου πάω εγώ πώς πάνε τα παιδιά και εσύ θα έρχεσαι να επεμβαίνεις μέχρι να φτάσουμε αυτά τα παιδιά που βασανίζονται αυτή τη στιγμή στα λογιστικά γραφεία γιατί προσπαθούν να γίνουν charter. Θα ξεκινήσουμε από εκεί και να πηγαίνουμε προς τα πέρα. Ωραία. Να σας πληροφορήσω ότι τα παιδιά στο λύκειο, πριν πάνε στο λύκειο, δεν έχουν καθόλου ιδέα για τα οικονομικά. Δηλαδή στο γυμνάσιο δεν έρχονται σε καμία επαφή ούτε με τη λογιστική, ούτε με τα οικονομικά. Άρα αυτός είναι και ο λόγος που πολλά παιδιά πηγαίνουν προς το πρακτικό, δηλαδή μαθηματικά, φυσική, γιατί δεν έχουν ιδέα. Το ερώτημα το πρώτο που θέλω να σου θέσω είναι, έχω ένα παιδάκι που είναι τρίτη γυμνασίου, εντάξει, δεν έκανε ποτέ του λογιστική οικονομικά. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνω, γιατί και εγώ σαν σύμβουλος πρέπει να το βοηθήσω για να καταλάβει πριν πάρει την τελική απόφαση να παραγίνει ακόμα ένας γιατρός. Εντάξει, να πούμε ότι δεν υπάρχει μια δομημένη σχέση μεταξύ να κάνει κάποιος πριν λογιστική, ας πούμε, όταν τελειώσει και ακόμα και το σχολείο και το γυμνάσιο και το λύκειο, με το αν θα γίνει στο τέλος λογιστής. Τι θέλω να πω από αυτό είναι ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν τελειώσει το πρακτικό, δεν είχαν ιδέα για λογιστική. Μάλιστα, πολλοί πήγαν και σπούδασαν κάτι για πρώτο πτυχίο, κάτι εκτός λογιστικής και στο τέλος έχουν κάνει το professional qualification που θα πούμε μετά, είτε το charter είτε το certificate και έχουν γίνει λογιστές. Άρα δεν σημαίνει ότι ακόμα και αν μετά που θα τελειώσουν το σχολείο ή το λύκειο, αν δεν έχουν κάνει ποτέ τους λογιστική οικονομικά ή ακόμα και αν έχουν τελειώσει και το πρώτο πτυχίο ακαδημαϊκά, ότι τελείωσε ο δρόμος. Αυτό είναι ένα μεγάλο misconception και πάρα πολλοί πετυχημένοι λογιστές έχουν τελειώσει το πρακτικό. Μάλιστα μερικοί που είναι, ήταν έτσι λίγο πιο κατοπισμένοι, όταν είχαν κάνει το πρακτικό, ταυτόχρονα απλώς πήραν τη λογιστική σαν ένα έξτρα μάθημα. Ωραία. Έτσι ώστε να έχουν μια γνώση για να αποφασίσουν αν τους αρέσει και για να διευρύνουν τα πλάνα τους. Τώρα, σε αυτό που λες, επίσης πρέπει να ξεχωρίσουμε τι είναι η λογιστική, τι είναι τα οικονομικά και τι είναι και το finance ακόμα. Γιατί υπάρχει μεγάλη συγχύση και πολλοί λογιστές παρουσιάζονται και στις τηλεοράσεις και λένε ότι είναι οικονομολόγοι που συγχύζουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Στην ουσία, η λογιστική είναι η τήρηση βιβλίων και αρχείων για να δείξουν την εικόνα μιας εταιρείας, κυρίως σε γεγονότα που αφορούν το παρελθόν. Δηλαδή, τέλος του χρόνου, τέλος του τριμήνου και όλα αυτά. Ο πατέρας της λογιστικής ήταν ένας μοναχός, ο οποίος ήταν και διδάκτορ πανεπιστημίου. Είναι ο Λούκα Πατσόλι το όνομα και στην ουσία ήταν και φίλος του Λεωνάρντο Νταβίντσι και έγραψε ένα εγχειρίδιο που ακόμα το ακολουθούμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή ήταν Ιταλός ο πρώτος που ασχολήθηκε με τη λογιστική και όχι Άγγλος. Ήταν Ιταλός. Που έστει το μυαλό μας. Φραγκοσκιανό. Ήταν το τάγμα του Άγιου Φραγκίσκου. Στατιστικολόγος μαθηματικός. Δίδασκε
και ήταν τον καιρό της αναγέννησης που γράψε το πρώτο εγχειρίδιο που ακόμα αν διαβάσεις το εγχειρίδιο αυτά κάνουμε, δεν έχει αλλάξει τίποτε. Μάλιστα. Ξέρεις, ακούω συχνά Στάθη μου ότι μα θα πάω να γίνω λογιστής, όλη μέρα θα κάθομαι σε ένα γραφείο και θα ασχολούμαι πολύ με αριθμούς. Ωραία, πολύ καλή αυτή. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό? Πολύ καλή αυτή η πάσα, αν κρατηθεί καμία σχέση με την πραγματικότητα. Απλώς για να τελειώσω σε πολύ συντομία τα υπόλοιπα δύο. Αλλά αυτή είναι λογιστική και βασικά ο Λούκα Παντσιόλη είχε πει ότι ο λόγος που πρέπει να υπάρχουν τα αρχεία για να μην κυριαρχήσει το χάος και για να υπάρχει μια ομορφία στην τήρηση λογαριασμών, έτσι ώστε ο καθένας να ξέρει και να συγκρίνει εταιρείες αν θέλει να κρατά τα αρχεία του λεφτά. Τώρα, τα οικονομικά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι θεωρητικό κυρίως μάθημα, το οποίο έχει να κάνει με τη μακροοικονομία, δηλαδή με τον πληθωρισμό και αυτοί οι οικονομολόγοι στην ουσία χρειάζονται κυρίως γιατί συνδέεται το ένα με το άλλο. Γιατί θα κάνω μια επενδύση, πρέπει να ξέρω ποιο είναι το μέλλον, προμηνύει το μέλλον της οικονομίας, εάν θα υπάρχει για παράδειγμα ύφεση. Αλλά όλα αυτά είναι πιο σχετικά με κυβέρνηση, με μεγάλους οργανισμούς, με τράπεζες. Και δεν μπορεί μια μικρή επιχείρηση, η οποία έχει ένα μπακάλιο για παράδειγμα, να προσλάβει έναν οικονομολόγο, να κάνει τι. Λογιστή χρειάζεται όμως. Άρα μπορούμε να έρθουμε και να πούμε ότι η μεγάλη διαφοροποίηση είναι ότι είναι περισσότερο στο μακρόκοσμο το πολύ οικονομικό σωστή. Και η λογιστική είναι επιχειρησιακό. Ναι. Επιχειρησιακό. Ακριβώς. Επιχειρησιακό. Και γι' αυτό και δεν μπορείς, ας πούμε, εσύ. Sorry, ναι. Διακόπτω. Θέλω να πούμε, εγώ θέλω να πω πρακτικά. Έχεις ρε φίλε το γιο σου, ο οποίος είναι τρίτη γυμνασίου, μεθαύριο ο Ιάκωβος είναι τρίτη γυμνασίου. Και θέλεις να πεις στη διαδικασία, να πεις, γεια μου, τι θα κάνεις να πάει να γίνεις λογιστής. Εντάξει, ή γιατί να πάω να γίνω γιατρός, ας πούμε, όπως είναι ο αδερφός σου. Την ώρα που θα φτάσω εγώ και, ή προσπαθώ εγώ να εξηγήσω ένα παιδάκι το τι είναι η λογιστική. Εντάξει, τι πρέπει να κάνω, ας πούμε, πώς θα το δω αυτά τα σημεία τα οποία, άρε, τούτος κάνει εκείνη τη λογιστική. Είναι δύσκολη ερώτηση. Είναι δύσκολη. Να την κρατήσουμε απλώς γιατί δεν θέλω να αφήσουμε την άλλη ερώτηση που έχεις κάνει που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αν θα είναι στο γραφείο όλη η μέρα, να τα συνδυάσουμε. Και το τελευταίο είναι το finance. Απλώς είναι πολύ, έτσι με μια γραμμή, τι είναι το finance. Γιατί είπαμε τι είναι λογιστική, είπαμε τι είναι τα οικονομικά. Το finance κοιτάζει βασικά το μέλλον, η αξιολόγηση για παράδειγμα επενδύσεων ή θα κάνω προϋπολογισμούς. Όλα αυτά συνδέονται, αλλά είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Τώρα. Τι κάνει κάποιος, ο οποίος στα κινηματογραφικές ταινίες βλέπουμε έναν λογιστή συνήθως να χτυπάει, ξέρω εγώ, το κομπιούτερ, να είναι κλεισμένος. Αυτό είναι αλήθεια ότι το κάνεις όμως στην αρχή εντελώς για να μάθεις το λεγόμενο double entry, δηλαδή το booking. Το bookkeeping, το οποίο δεν χρειάζεται καν να το σπουδάσεις, δηλαδή μπορεί να το κάνεις, ας πούμε, και πρακτική. Αυτά είναι η βάση. Όμως, ένας ο οποίος θα χτίσει την καριέρα του, στην ουσία υπάρχουν άλλες δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει. Ηγετικές, για παράδειγμα, επικοινωνίας. Δηλαδή στο τέλος θα αναλάβει ο ίδιος να είναι ο οικονομικός διευθυντής ή και ο γενικός διευθυντής, ο CEO. Εξαρτάται από τις ικανότητες του κάθε ενός. Όμως αυτό το τι σου προσφέρει στην ουσία είναι να μπορείς να ερμηνεύεις λογαριασμούς, καταστάσεις, να μπορείς να παίρνεις αποφάσεις. Και αναλόγως με το δικό σου χαρακτήρα. Ή να βοηθάς άλλους που να κάνουν. Ή να βοηθάς άλλους αν είσαι σύμβουλος. Και εννοωμένο ότι ο χαρακτήρας σου είναι τέτοιος ο οποίος σε βοηθά να ανελιχτείς και πιο πέρα εκτός από τους αριθμούς, πας για στρατηγική, πας για πιο έτσι ηγετικές θέσεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περιορισμός. Και έχει και άλλες εξειδικεύσεις όπως φορολογικές. Μπορεί να είσαι εξειδικευμένος στα φορολογικά, εξειδικευμένος στις επενδύσεις. Εξειδικευμένος στο να βοηθάς την τήρηση των λογαριασμών. Mm-hmm. Τώρα, πώς θα εξηγήσεις σε ένα μικρό παιδί τι είναι λογιστική? Στην ουσία, η όποια επιχείρηση πρέπει να ξέρει, για παράδειγμα, έχω κάποιους πιστωτές, δηλαδή έχω κάποιους που χρωστώ λεφτά και έχει κάποιους χρεωστές που μου χρωστούν λεφτά. Πώς μπορώ να ξέρω εγώ... Μάλιστα. Τη δεδομένη στιγμή, πόσα μου χρωστά ο Άγγελος, πόσα χρωστά εγώ, mm-hmm. πόση κερδοφορία ή ζημιά έχω σε μια επιχείρηση, mm-hmm. Τι αποφάσεις να πάρω στρατηγικής βάση αυτού, ποιο είναι το στόκ που έχω σε μια επιχείρηση, mm-hmm. για χρειάζεται να. Δηλαδή, όλα αυτά χρειάζεται σε έναν άνθρωπο που πρέπει να τηρά τα αρχεία.
αυτός είναι ο λογιστής που όμως όσον ανεβαίνει στην ιεραρχία, αυτός θα το κάνει πάντα ένας ο οποίος θα είναι ο μαθητευόμενος και ο πιο έμπειρος μετά θα παίρνει πιο στρατηγικές αποφάσεις βάσει της πληροφόρησης. Είναι πληροφόρηση με λίγα λόγια. Είναι τη ρίδια, ναι. Τέλεια. Ερώτηση τώρα. Mm-hmm. Ένα παιδάκι το οποίο θα πάει να ασχοληθεί με τη λογιστική πρέπει να είναι πολύ καλό στα μαθηματικά ή όχι? Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Αυτό που λέει ο Στάθης είναι πολύ σημαντικό γιατί το συναντώ συνέχεια. Όμως ξέρεις ότι σε όλα τα πανεπιστήμια τα μαθηματικά τα έχουν πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρόλο που μπορείς να μπεις με χαμηλά μαθηματικά. Άρα δεν έρχεται και λέμε ότι ένας ο οποίος δεν είναι καλός στα μαθηματικά δεν θα γίνει καλός στην λογιστική. Δεν υπάρχει ούτε. Έχουν γίνει κάποιες έρευνες να δουν, υπάρχει συσχέτιση. Δεν υπάρχει συμπέρασμα ότι κάποιος που είναι πολύ καλός στη στατιστική, ειδικά στη στατιστική, η στατιστική μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να βοηθήσει, δεν σημαίνει όμως ότι. Στα μαθηματικά του σχολείου να μιλάω. Στα μαθηματικά κτλ. Βοηθάνε, να είσαι καλός, βοηθάνε. Δεν σημαίνει τίποτε άλλο από αυτό. Δηλαδή, κάποιος που δεν είναι καλός στα μαθηματικά, η λογιστική δεν είναι μαθηματικά. Αν και αυτός που την, όπως είχα πει, την έθεσε σε μια εφαρμογή. Γράφοντας το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο της λογιστικής, ήταν μαθηματικός. Mm-hmm. Ο σκοπός ήταν ακριβώς ο σκοπός που είχε υπόψη του αυτός ο μοναχός, ήταν η απλοποίηση, mm-hmm. των μαθηματικών, έτσι ώστε οποιοδήποτε που δεν έχει ιδέα από μαθηματικά, εννοώ κάποιο επίπεδο, τα απλά μαθηματικά, εκτός από αυτά δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτε άλλο. Ωραία. Ειδικά στη σημερινή ημέρα, τα οποία υπάρχουν. Καλός μαθητής χρειάζεται να είναι. Και αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Ή μπορεί καλώς, να γίνει μετά, δηλαδή έχεις φίλους οι οποίοι δεν ήταν τόσο καλοί στο σχολείο και μετά είδες ότι κάνανε καλή καριέρα στη λογιστική. Έχω φίλους και τους γνωρίζεις και εσύ, αλλά δεν θα πω ονόματα. ειδικά θα πω ότι αν σου αρέσει η λογιστική, ας πούμε είσαι ένας μαθητής του, ο γενικός σου είναι 14, 15, 16. Δηλαδή ας πούμε μέτριος μαθητής. Εάν έχεις 17 όμως ή 18, δηλαδή δεν σου λέω 20, 17 στη λογιστική, που σημαίνει ότι από όλα αυτά τα μαθήματα είσαι λίγο καλύτερος ή πολύ καλύτερος στη λογιστική, αυτό είναι ένα πολύ δυνατό indication που δείχνει ότι μπορεί να γίνεις καλός λογιστής, άσχετο με τι λένε όλα τα άλλα μαθήματα. Άρα ειδικά αν έχεις και κάποιες άλλες ικανότητες, όπως είχα πει προηγουμένως, που μπορεί να αναπτυχθούν, δηλαδή τα λεγόμενα soft skills, είσαι καλύτερο να το ερμηνεύσεις αυτό στον κόσμο που μας παρακολουθεί τι είναι. Δηλαδή ηγετικές ικανότητες, επικοινωνία, ναι. Να σε ρωτήσω, δηλαδή ένα παιδί το οποίο προσπάθησε για hire παρόλο που καταργήθηκε, mm-hmm. τώρα, mm-hmm. δηλαδή ξεκίνησε λίγο λογιστική και το βλέπεις ότι δεν είναι πολύ καλός, είναι ένδειξη όμως ότι δεν θα τραβάει μετά. Το higher δεν το έχει πετύχει. Ναι. Τι λες? Η μόνη ένδειξη είναι ότι δεν του πολύ αρέσει. Γιατί ειδικά το higher, ας το πούμε. Είναι κοντά στη λογιστική, σωστά. Το higher και η λογιστική που διδάσκεται στα σχολεία είναι απλής μορφής. Και έτσι δείχνει στην ουσία δεν πας καλά εκεί. Γιατί είναι απλά, δεν είναι μαθηματικά που χτίζεις, είναι τούβλα και χτίζεις και αν μείνεις πίσω σε 2-3 κεφάλαια. Δεν μπορείς εύκολα να προχωρήσεις, γιατί υπάρχει μια συνοχή, ας πούμε. Ναι. Τη λογιστική την αρχίζεις, όπως είπες, σε πιο όριμη ηλικία. Δεν πας καλά εκεί και δεν χρειάζεται ιδιαίτερο διάβασμα σε σύγκριση με τα οικονομικά που έχει και αποστηθεί συνήθως κάποιαν ή έχει πολλή θεωρία. Αν δεν είναι καλός βαθμός κάποιος στη λογιστική, ο μόνος λόγος εγώ θα έλεγα ότι απλά δεν του αρέσει. Μάλιστα. Δεν του αρέσει. Είναι σημαντικό στοιχείο να πούμε. Δεν του αρέσει σημαίνει δεν θα θέλει ο ίδιος να το προχωρήσει. Ωραία. Δεν έχει ούτε ξυπνάδα εδώ, ούτε αν είναι έξυπνος, αν είναι. Είναι το θέμα αν του αρέσει. Ωραία. Αυτό που τώρα που ακούνε οι γονείς και λένε, μας τα λέει αυτά και ο Άγγελος και ο Στάθης, έχει λεφτά η λογιστική, δηλαδή θα μπορεί να ζήσει, να έχει ένα καλό μισθό, να κάνει μια δική του εταιρεία από τη λογιστική. Πώς το βλέπεις το μέλλον παρακάτω της λογιστικής, γιατί ξέρω ότι το σκέφτονται τώρα αυτό οι γονείς. Να αρχίσουμε από πού μπορεί κάποιος να βρει εργοδότηση από τη λογιστική. Όπως προαναφέραμε, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να έχει λογιστήριο. Είτε ενδόμηχα, είτε να το έχουν σαν υπηρεσία από κάποιον άλλο. Άρα, μπορεί να βρει δουλειά σαν λογιστής σε οποιαδήποτε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα.
μπορεί να βρει δουλειά στην κυβέρνηση, που νομίζουν μερικοί ότι είναι το ιδανικό επάγγελμα. Εγώ διαφωνώ λίγο με αυτό. Μπορεί να βρουν δουλειά στην τράπεζα, είτε στο λογιστήριο της τράπεζας, είτε στο finance κομμάτι και όλα αυτά. Στην ουσία, σε όλους τους τομείς της οικονομίας μας. Άρα έχει δουλειά. Δουλειά σίγουρα έχει και θα έχει πάντοτε, γιατί πάντοτε θα υπάρχει ανάγκη για λογιστική. Ή μπορεί να κάνει και δικό του γραφείο, συγγνώμη, υπάρχουν και διαλεκτικά γραφεία, τα οποία είτε είναι μέσα στο ομπρέλα του ιδιωτικού τομέα φυσικά, τα οποία είναι, παρέχουν υπηρεσίες φορολογικές και λογιστικές σε πελάτες και μπορεί να ξεκινήσει μια καλή καριέρα εκεί. Ειδικά έχει κάποια μεγάλα γραφεία τα οποία μπορεί μάλιστα να μεταφερθείς, να μεταγραφείς και στο εξωτερικό αν θέλεις. Τώρα, σε άμεση απάντηση του ερωτήματος, η αμοιβή εξαρτάται από τις δικές σου επιλογές. Εάν θα πας στην κυβέρνηση, εξ όσο γνωρίζω, αναγνωρίζεται σαν μεταπτυχιακό προσόν. Για παράδειγμα, αν είσαι certified accountant ή charter accountant και μπαίνεις σε ψηλές κλίμακες, συνήθως α11 και πάνω. Αν έχεις και περισσότερα χρόνια εμπειρίας ή μεταπτυχιακό, σίγουρα χτυπάς εισαγωγικά θέσεις α14, α13, μέχρι και α15, τις πιο ψηλές. Φεύγοντας από το σχολείο, δηλαδή μας είπες ότι μπορείς να πας είτε από τα μαθηματικά, φυσική, ανεξαρτήτως ουσιαστικά του πτυχίου που θα πας, αν θα πεις ότι θα σπουδάσω οικονομικά, είναι καλύτερα να σπουδάσεις στην Κύπρο, να δουλεύεις να σπουδάζεις ή ας πούμε να πας στην Αγγλία για σπουδές που τώρα είναι απαγορευμένοι. Ναι. Θα πω τη γνώμη μου, γιατί εδώ υπάρχουν διάφορες σχολές σκέψης. Απλώς να συμπληρώσω πριν ότι αυτή είναι η κυβέρνηση με τις διάφορες κλίμακες, οι αντίστοιχες υπάρχουν στην τράπεζα. Μιλούμε και τώρα για το πόσα μπορεί κάποιος να αμοιφθεί. Στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει περιθώριο. Δηλαδή, αν είσαι πολύ καλός, μπορεί να πας όσο ψηλά μπορεί να φανταστείς, στην κυριολεξία. Δηλαδή, υπάρχουν καριέρες που έχουν κάνει ανθρώπους φτωχούς πάρα πολύ πλούσιους. Άρα, αυτό το κομμάτι το κλείσαμε πιστεύω. Τώρα, μια πολύ καλή ερώτηση. Στο παρελθόν υπήρχε ένα perception, μια αντίληψη, και αντίληψη δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικότητα, ότι εάν έρθεις, επειδή υπάρχει ένας είδος ανταγωνισμού, υπάρχουν πολλοί λογιστές, κάνουν σχεδόν το ίδιο πράγμα, δηλαδή τελειώνουν ένα πτυχίο, σχεδόν λίγο πολύ τα πανεπιστήμια είναι του ίδιου επίπεδου, εκτός από κάποια τα συγκεκριμένα, κάνουν και ένα qualification, το οποίο αυτό θα το δούμε πιο μετά τι σημαίνει certified charter, και υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι λογιστές οι οποίοι προσπαθούν να ανταγωνιστούν ένας τον άλλον, είτε ενδόμηχα σε μια εταιρεία, είτε στο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και παλιά υπήρχε η αντίληψη ότι εάν σπουδάσω στο εξωτερικό και αν κάνω και την πρακτική μου στην Αγγλία κυρίως, η Αμερική ήταν λίγο μακριά, δεν είχαμε τόσες πολλούς από Αμερική, τότε αμέσως έχω ακόμα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεν είναι κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αλήθεια, και μάλιστα... Εντάξει, τώρα ειδικά η Αγγλία έχει κλείσει πόρτες τους, όπως έχει ακόμα όμως, επειδή υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού στην Αγγλία, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά η δική μου εμπειρία εμένα με έχει κάνει να συμπεράνω ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, στην Αγγλία, επειδή είναι μεγάλοι οργανισμοί, εκεί θα, στην ουσία θα εργαστείς σε κάτι πολύ εξειδικευμένο. Για παράδειγμα, αν είσαι σε μεγάλη εταιρεία, των Big Four, που είναι η PwC, η Ernst & Young, ή ακόμα σε τράπεζες ή συμβουλευτικούς οργανισμούς, επειδή είναι τόσο μεγάλες οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αυτοί, θα μπει σε ένα τμήμα και θα παρέχεις μόνο κάτι πολύ συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, θα ελέγξω το συγκεκριμένο τμήμα της συγκεκριμένης τράπεζας, που είναι τόσο μεγάλη, της HSBC, ας πούμε. Θα ελέγξω, θα είμαι ο ελεγκτής του τμήματος, ξέρω εγώ, χορήγησης δανείων και μόνο. Αυτό, ναι, είναι καλό ότι σε βάζει να δεις ένας μεγάλος οργανισμός, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι πολύ, δηλαδή χάνεις πολλά άλλα κομμάτια. Χάνεις ενώ στην Κύπρο, που είναι πιο μικρά τα μεγέθη φυσικά,
θα κάνεις και τράπεζα, θα κάνεις και ξέρω εγώ, όλο το φάσμα. Και να είσαι στους Big Four στην Κύπρο, δηλαδή στις μεγάλες εταιρείες, πάλι κάνεις, έχεις περισσότερο φάσμα. Σίγουρα 100% σε σχέση με Αγγλία. Στην Κύπρο οι μεγάλες εταιρείες, οι Big Four, προσπαθούν να κάνουν το specialization, αλλά επειδή δεν υπάρχουν τόσες μεγάλες εταιρείες, αναγκαστικά θα κάνεις και άλλα πράγματα. Θα ασχοληθείς και με διαφορετικούς τομείς. Αν κάνεις την τράπεζα, θα κάνεις όλη την τράπεζα μαζί με μια ομάδα. Δεν θα είναι μόνο ένα σημείο. Άρα πιστεύω ότι χάνεις πολλά πράγματα στο να γίνεις πιο ολοκληρωμένος και ειδικά αν έχεις υπόψη σου να επιστρέψεις στην Κύπρο, θα δυσκολευτείς πολύ στο να υπάρχει αυτή το adaptation, η προσαρμογή. Ξέρεις τι, όταν κάποιος θα πει ότι θα πάει να σπουδάσω σε αυτό το τομέα, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι το ότι αν δεν καταφέρεις να γίνεις ορκωτός λογιστής που είναι το certified ή το charter, έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, σίγουρα. Δηλαδή, όλη η προσπάθεια είναι να προσπαθήσεις, γιατί ξέρεις τι, έχω πολλά παιδιά που θα τελειώσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Διοίκηση Επιχειρήσεων, θα σπουδάσω ή χρηματοοικονομικά και λέει, επειδή δεν καταφέρουν να... Λέει, δεν χρειάζεται, θα πάω να κάνω μάστερ. Άρα η επόμενη ερώτηση που σου κάνω τώρα αυτή τη στιγμή, που είναι σημαντική, όταν τελειώσει το πτυχίο του, που από ό,τι κατάλαβα επίσης δεν έχει τόση σημασία αν είναι διοίκηση, είτε χρηματοοικονομικά, είτε μαθηματικά. Σωστά τα λέω? Πολύ σωστά. Μετά πρέπει να κάνεις το charter για να μπορέσεις. Ναι. Ερώτηση είναι καλύτερα να το κάνεις στις μεγάλες εταιρείες μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης του training ή να το κάνεις μόνος σου το certified, το charter? Εντάξει, αξίζει ότι οι δύο πτυχές. Συγγνώμη, να πω λίγο στον κόσμο το ότι για να γίνεις ορκωτός λογιστής, που είναι πολύ σημαντικό, χρειάζεται να τελειώσεις 14 μαθήματα. Αυτά τα 14 μαθήματα, κάποια από αυτά, όταν είσαι σε κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα χρηματοοικονομικά, απαλλάσσεσαι. Μπορεί να απαλλαχθείς 10 μαθήματα, μπορεί να απαλλαχθείς. Αλλά αν είσαι μαθηματικός όμως, δεν απαλλάσσεσαι κανένα. Άρα θέλω τώρα το Στάθη να μας πει, έχω ένα μαθηματικό, εντάξει, ένα που έχει τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων και πήρε 5 απαλλαγές, εντάξει, και θα ξεκινήσει να κάνει το certified και το charter. Τι κάνουμε, ας πούμε, για πες μου τα έτσι λίγο. Εντάξει, αρχίζω το πρώτο ερώτημα. Που για ποιο λόγο πρέπει να, όπως εξήγησες, πρέπει να, αν είσαι ορκωτός, να θεωρείς ορκωτός, γιατί πρέπει να κάνεις αυτά. Στα ακαδημαϊκά προσόντα, τα ακαδημαϊκά είναι πανεπιστημιακά δηλαδή, αν τελειώσεις λογιστική, πρώτο πτυχίο, ακόμα και ένα πτυχιακό να κάνεις λογιστική, ακόμα και δοκτοράτο σαν εσένα, φυσικά έχεις κάνει άλλο δοκτοράτο, εσύ Άγγελε, αλλά ακόμα και δοκτοράτο στη λογιστική να κάνεις, όταν έρθεις εδώ θα θεωρείς ακαδημαϊκός. Μάλιστα. Δεν θα θεωρείς ότι είσαι ορκωτός λογιστής. Και πάντα, αν θα προσπαθείς να κάνεις καριέρα σε ελεκτικά γραφεία ή σαν σύμβουλος, δεν θα θεωρείσαι, όσο και παράξενο και αν φαίνεται αυτό, από κάποιος που έχει κάνει μόνο για παράδειγμα το certified. Μάλιστα. Γιατί το professional qualification τι είναι? Είναι στην ουσία έναν ειδικό σώμα, επαγγελματικό σώμα στην Αγγλία. Υπάρχει αντίστοιχο και στην Αμερική και γενικά σε αγγλοσαξονικές χώρες, οι οποίες θεωρείται ότι εάν τελειώσεις, είναι εξετάσεις. 3 ώρες συνήθως τα μαθήματα που έχεις πει, που πρέπει να αποδείξεις ότι γνωρίζεις το κάθε κεφάλαιο, και στην ουσία όταν το τελειώσεις θεωρείσαι το πιο ψηλό, ότι έχεις κατακτήσει το πιο ψηλό σκαλοπάτι σε ό,τι αφορά τις γνώσεις και που αφορά άμεσα το επάγγελμα. Δηλαδή δεν είναι θεωρίες, είναι... Μάλιστα. Είναι στοχευμένα ακριβώς στο να μπορέσεις να δουλέψεις πρακτικά το επάγγελμα. Τώρα, άρα πρέπει να το κάνεις. Τώρα, υπάρχουν διάφορες επιλογές. Κάποιος μπορεί να τελειώσει το σχολείο και να πει ότι εγώ δεν θέλω ή δεν κρατώ. Είναι σημαντικό να πούμε, δεν έχω την οικονομική άνεση να πάω Αγγλία ή ακόμα και να πάω και στην Κύπρο. Γιατί είναι ακριβά και τα ίδια και στα πανεπιστήμια στην Κύπρο, εκτός του Πανεπιστήμιου Κύπρου που είναι δωρεάν. Δεν ξέρω αν είναι δωρεάν, φαντάζομαι. Είναι, σωστά. Λοιπόν, αν δεν έχω την οικονομική άνεση και θέλω να κάνω το. Το να μπεις δεν είναι δωρεάν. Σωστό. Φροντιστήρια, πολλά φροντιστήρια. Άρα, εάν τώρα θέλω να γίνω ορκωτός και υπάρχουν διάφορα σώματα, ας πούμε το ACCA, το έναν από αυτά, το Associate Charter Certified Accountant, και λέει, εγώ θα το κάνω κατευθείαν. Δεν θέλω να χάσω ή να πληρώσω 3-4 χρόνια σπουδές. Όπως έκανες εσύ. Όπως έκανα εγώ.
Υπάρχουν υπέρ και τα κατά αυτό. Θα τα πούμε έτσι σε συντομία. Τότε μπορεί να το κάνει. Άρα κάποιο που δεν μπορεί να πληρώσει 5-6 χιλιάδες. Δεν το κάνουν όμως τώρα τα παιδιά, να ξέρει. Να σου πω και τη γνώμη μου γι' αυτό. Δεν λέω ότι είναι, πρέπει να, δεν λέω ότι είναι το ιδανικό να το κάνει, γιατί γλιτώνει χρόνο και χρήμα. Γλιτώνει χρόνο και χρήμα, αλλά χάνει και κάτι άλλο. Mm-hmm. Λοιπόν. Εγώ λέω ότι για αυτούς που όμως που δεν είχαν αυτές τις επιλογές και την οικονομική άνεση, μπορούν να κάνουν αυτόν κατευθείαν. Και όταν τότε γιώσουν, εκτός που ότι θα μπορούν να παίρνουν αρκετά χρήματα, γιατί θα είναι στην ουσία ορκωτοί, όπως τους έχεις ονομάσει, σωστά, εάν θέλουν στο μέλλον, μπορούν να πάνε απευθείας και να κάνουν μεταπτυχιακό. Δηλαδή θα έρχεται το πανεπιστήμιο. Όπως έκανες εσύ δύο μεταπτυχιακά. Ακριβώς. Έρχεται και αναγνωρίζει ότι αυτό στην ουσία είναι ισότιμο τουλάχιστον μεταπτυχιακό και μπορεί να κάνει ένα MBA. Κάτι δεν είναι, με έχει ρωτήσει τι ακριβώς πτυχία μπορεί να συνδυάσει. Δεν είναι ιδανικό να κάνει πάλι λογιστική, αφού έχει κατακτήσει τη λογιστική με το να το τελειώσει. Μπορεί να κάνει κάτι το οποίο να σε βοηθήσει εσένα στο να γίνει καλύτερο μελλοντικό ηγήτορα, για παράδειγμα, μέσω του MBA, Master in Business Administration. Ή να κάνει, έχει μερικού που κάνουν, ξέρω εγώ, νομικά, τα οποία βοηθούν το επάγγελμα ή ξέρω εγώ κάτι με valuations, με finance και όλα αυτά. Ένας άλλος τρόπος είναι να πας πρώτα να κάνεις ένα πτυχίο, θα πάρεις, ναι με θα ξοδέψεις 3 χρόνια ή 4 αναλόγως που είσαι, όμως θα πάρεις exempt μαθήματα, είναι κάπως πιο εύκολο γιατί να περάσει 14 μαθήματα, εσύ μπορεί να μην περάσει από την πρώτη φορά, έχει πολλούς που εγκαταλείπουν. Γιατί το ποσοστό είναι γύρω στο 40% επιτυχίας. Ενώ αν κάνεις το πρώτο πτυχίο, σου μένει το πρώτο πτυχίο, ό,τι και αν γίνει, είναι πιο, δηλαδή το ποσοστό επιτυχίας σε ακαδημαϊκά πρώτα πτυχία είναι γύρω στο 90-95%. Πρέπει να προσπαθήσεις πολύ να μην το πετύχεις. Σωστά. Άρα, εφόσον το πετύχεις, εφόσον παίρνεις το πτυχίο σου, έχεις ένα μαξιλαράκι, παίρνεις και κάποια μαθήματα exemptions, μερικές φορές είναι αρκετά, δηλαδή από 5-9, εξαρτάται πόσο σχετικό είναι το πτυχίο. Και μετά αποφασίζεις ή κάνεις το ACCA ή κάνεις έναν άλλο associate program, charter, το ACA. Λοιπόν, και ξαναχτίζεις την. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που κερδίζεις αν κάνεις το πτυχίο είναι το λεγόμενο networking. Δηλαδή, αν πας Αγγλία για παράδειγμα, αν πας Αμερική, εκεί οι συμμαθητές σου μπορεί να είναι και μελλοντικοί συνεργάτες σου. Το networking είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καμιά φορά, εγώ θα έλεγα ότι ειδικά σε πανεπιστήμια καλά, όπως της Οξφόρδης, όπως της Αμερικής, το Στάνφορντ και το κτλ. Ή και άλλα πανεπιστήμια, να μην πούμε ότι μόνο τα top. Ο περίγυρος σου, πρώτα απ' όλα, μπορεί να σου αλλάξει και το mindset, το κυπριακό mindset που έχουμε, να γίνεις πιο όριμος, να βλέπεις τα πράγματα. Σε ποια ηλικία πρέπει να το κάνεις αυτό, το μεταπτυχιακό? Δεν είναι κατά ανάγκη μεταπτυχιακό. Και το πρώτο πτυχίο είναι το ίδιο πράγμα να σου προσφέρει. Περίμενε, ενώ έχει τελειώσει το certified και το charter. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι μια σύγκριση ότι αν το κάνει απευθεία το ACCA, ναι, κερδίζει χρόνο και χρήμα, αλλά αν κάνει το πτυχίο, αν πα και κάνει πρώτο πτυχίο. Ναι. Κοίταξε, περισσότερο θα κάνει Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εντάξει, εκεί Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όπως είναι η κατάσταση τώρα. Είτε ΤΕΠΑΚ εδώ, δηλαδή, θα πάνε να κάνουν είτε στη διοίκηση, είτε στη διοίκηση του ΤΕΠΑΚ, χρηματοοικονομικά κλπ. Εκεί κερδίζεις βασικά. Μα ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όμως, Στάθη μου. Είναι εγώ αυτό που λέω εγώ με τα παιδιά, είναι το ότι πάνε να κάνουν το πτυχίο, που είναι πολύ εύκολο. Εντάξει. Και θέλω να σου δώσω και πάσα, είναι ότι έχω πάρα πολλά παιδιά που δεν καταφέρουν μετά να τελειώσουν το certificate. Ναι. Και βλέπω εγώ τελειωμένους και λέω, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι και οι γκουρού, ας πούμε, ξέρω, πυρηνική επιστήμη. Τι γίνεται και δεν τα καταφέρουν τα παιδιά? Δηλαδή, αφού έχουν πάρει τις 6, 8, 9 απαλλαγές, μετά θα πάνε σε ένα κολέγιο ή θα τους στείλει δουλειά για να πάνε να κάνουν τα μαθήματά τους. Σωστά. Ναι, έχει δύο λόγους κάτι γνωρί μου. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το professional qualification, το certified, το chart και όλα αυτά, θέλει εντελώς μια νέα κουλτούρα στο να περάσεις το μάθημα παρά το ακαδημαϊκό. Το ακαδημαϊκό, πας σε μια τάξη, σε βλέπει ο καθηγητής, σου βάζει κάποια assignments, μερικά είναι ατομικά, μερικά με ομάδες. Κάθεσαι μια από. Άρα παίρνεις κάποιο βαθμό από αυτά. Δηλαδή, μόνο και μόνο με τη συμμετοχή παίρνεις έναν ποσοστό στο να περάσεις το πτυχίο. Μετά κάνεις και τις εξετάσεις.
Οι εξετάσεις σου, σε προετοιμάζει και ποια μπορεί να είναι τα θέματα, ξέρεις και εσύ τον καθηγητή, ναι, τον, σωστά. Τον έτσι τον, τον κόβεις ας πούμε τι μπορεί να βάζει και τα λοιπά. Το ACCA, τα γενικά το charter και όλα αυτά, οι εξεταστές είναι στην Αγγλία, δεν ξέρεις από όλη τη λύνη τι θα σου βάλει, είναι 3 ώρες. Αν πας σε άσχημη ημέρα δική σου ή άσχημες 3 ώρες ή αν ξεφύγεις σε μια ερώτηση μπορεί να μην περάσεις, ενώ μπορεί να είσαι καλός και να διαβάζεις και να προετοιμάστηκες. Τι πρέπει να κάνει κάποιος, και ένας από τους λόγους που υπάρχει αυτή η αποτυχία είναι ότι εξακολουθούν να πηγαίνουμε με νοοτροπία του ακαδημαϊκού, ας πούμε στο πρέπει να γράψω την τέλεια απάντηση. Μάλιστα. Πρέπει να μάθω όλο το βιβλίο. Ενώ το, όπως λένε και οι ίδιοι εξεταστές των επαγγελματικών σωμάτων, δεν θέλουμε την τέλεια απάντηση. Είναι αδύνατο να δώσεις σε 3 ώρες τέλειες απαντήσεις. Πρέπει να μάθεις τώρα που τελειώνει ο χρόνος να φεύγεις, να πας σε άλλη ερώτηση. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει αυτή η discipline, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εφαρμόσει κάποιος ο οποίος ήταν συνηθισμένος προηγουμένως. Άρα θέλει η συνέπεια και ο τρόπος διαχείρισης εξέτασης. Της εξέτασης είναι 3 ώρες. Γιατί βλέπω υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά έξω που απογοητεύονται και μετά λένε θα σταματήσω, δεν κάνω κλπ. Ναι. Η ερώτηση μου είναι, Άγγελα, και στα φροντιστήρια που πάνε, ναι, τους τα λένε ενώ στο κολέγιο, ναι, που πάνε. Το λένε. Ακόμα στην νοοτροπία. Το λένε, το γράφουν και στα βιβλία. Τα ίδια, απλώς είναι πολύ δύσκολο. Πολλές φορές δεν το πιστεύουν οι μαθητές. Πώς πρέπει να προετοιμαστεί ένα παιδί, στην ουσία. Θυμάσαι που σε πήρα τηλέφωνο, ναι, να σου κάνω αυτή, ναι, την ερώτηση, γιατί είχα ένα παιδί το οποίο δεν ήξερε πώς να. Για μένα, για παράδειγμα, τι μου άνοιξε τα μάτια στην αρχή μου και εμένα μου τα έλεγαν και τα έβαζα έτσι λίγο στο. Μα εγώ θέλω να γράψω αφού τα ξέρω αυτή την ερώτηση, γιατί να πάω στην άλλη που δεν την πολλο ξέρω και να μην την κάνω αυτή την ερώτηση και όλα αυτά. Εγώ επίστηκα όταν ήρθε ένας εξεταστής από την Αγγλία που είχε φέρει ας πούμε το Ινστιτούτο που παρήδιδε το μάθημα και μίλησε και είπε ακριβώς αυτά τα πράγματα που τα γράφουν τα βιβλία και τα λένε και οι καθηγητές το κολυφικό και δεν θέλει να τα πιστέψεις ή δεν θέλει να αλλάξεις. Και σου λέει κάθε λεπτό που για παράδειγμα που ξοδεύεις περισσότερο σε μια ερώτηση είναι ένα λεπτό περισσότερο στην αποτυχία. Επίσης πρέπει να είναι πολύ πιο ευθέως οι απαντήσεις σε point format. Δεν θέλει παραγράφους μεγάλες και πολύ μπλα μπλα. Είναι εντελώς διαφορετικό concept και πρέπει να το πιστέψεις, πρέπει να το καταλάβεις, πρέπει να αφαιθείς σε αυτούς που ξέρουν. Η αποτυχία είναι δεδομένη, δηλαδή ας πούμε από τους φίλους σου και λοιπά. Κοπήκαν όλοι, ας πούμε, έστω και μια φορά σε ένα μάθημα. Όχι. Αρκετοί δεν κόπηκα. Και ούτε εγώ κόπηκα, αλλά δεν είμαι ο μόνος. Δεν είμαι ο μόνος έξυπνος ή ξέρω εγώ ποιος είναι επίσης. Και δεν είχες κάνει πρωτοπτυχίο εσύ. Απλώς, ναι, αν είσαι πολύ καλός και διαβάζεις, θα περάσεις, αλλά δεν θα περάσεις με καλό βαθμό αν δεν ακολουθήσεις την πρακτική. Ας πούμε ακόμα ένα παράδειγμα. Ξέρω εγώ, υπήρχε ένα paper, το ήταν το λότι, το νομικό. Και έλεγε, ας πούμε, ο εξεταστής ότι απλώς εάν γράφεις κάτι, ξέρω εγώ, και θέλεις να μου βάλεις ένα case στη νομική, βάζεις κάποιες υποθέσεις που έχουν σχέση με το θέμα, σαν υποστηριχτικές του όποιου argument θέλεις να κάνεις. Και λέει, δεν χρειάζεται να μου την επεξηγήσεις. Απλώς βάλε μου το όνομα και είναι αυτό. Οι περισσότεροι την επεξηγούσαν, ας πούμε, είχαν τον χρόνο τους. Είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση και όταν πιστείς ότι και όταν ακούσεις τη σωστή προσέγγιση, αν είσαι καλός μαθητής και θα περνούσες anyway, θα περάσεις με πολύ πιο ψηλό βαθμό. Εάν είσαι όμως εκεί κάπου στην κόψη του ξηραφιού, γιατί είναι δύσκολες εξετάσεις, πιθανόν να μην περάσεις. Και το τελευταίο, ο δεύτερο λόγος που δεν παίρνουν, Άγγελε, ή μάλλον που μερικοί περνάνε με πολύ καλό βαθμό στο πτυχίο του, στο πρώτο και μετά κάπου δυσκολεύονται, είναι ότι. Εάν κάνουν το charter, επειδή είναι το charter, τι είναι, κυρίως διαφορά με το certified, είναι ο Γιάννης και ο Γιαννάκης για μένα. Η ίδια ύλη είναι, απλώς το ένα είναι λίγο έτσι, για να μην πω σε λεπτομέρεια, αλλά η τάση είναι να κάνει πρώτα κάποιος πρώτο πτυχίο για το charter. Ναι, τώρα έγινε τα πράγματα έτσι, ναι, αφού ξέρουν όλοι τα παιδιά, ναι, αυτό. Αν και ακόμα και το charter δέχεται να μην έχεις πρώτο πτυχίο, αυτά είναι ο εργοδότης να σου το κάνει, θέλει sponsor, αλλά ας μην πάμε εκεί. Το τι κάνω συνήθως στο charter είναι, έχει δικές συμφωνίες, ας πούμε, ας πάρουμε την PwC, την Ernst & Young, τα μεγάλα γραφεία, την Deloitte και όλα αυτά. Σου λένε,
τεράστιο πτυχίο σου, έλα κοντά μου. Μάλιστα. Αν κάνεις το charter, τότε θα πηγαίνεις στο κολέγιο να κάνεις τα μαθήματα. Αντί να έρχεσαι εδώ από τις 7-8 το πρωί, θα πηγαίνεις εκεί, θα σου τα πληρώνω. Τη ώρα που θα κάνεις εξετάσεις θα είναι πληρωμένες, θα σου πληρώνω τις άδειες σου. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, το οποίο είναι δομημένο. Μάλιστα. Και είναι όλα πληρωμένα. Και με αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ ψηλό το ποσοστό η επιτυχίας, γιατί είναι, έχει και την υποστήριξη του εργοδότη και σε βάζει σε κάποιον πλαίσιο. Οι περισσότεροι που δεν περνάνε κάνουν το ACCA, το άλλο το Certified. Δεν είναι πιο δύσκολο, το ίδιο η δυσκολία είναι, όμως επειδή εκεί δεν υπάρχει δόμη και είσαι από μόνος σου, και οι μερικοί του τους αρέσει, γιατί εγώ δεν θέλω με το δικό μου χρόνο, με το δικό μου pace. Επίσης το charter δεν περάσεις 2-3 φορές, τότε κινδυνεύεις να σου τερματίσει ο εργοδότης την εργοδότηση, ενώ το SCA το κάνεις μόνος σου και είναι δική σου ευθύνη. Άρα αυτοί που το κάνουν το SCA, τα ποσοστά είναι πολύ πολύ πιο χαμηλά, ενώ η δυσκολία είναι ήδη, γιατί δεν υπάρχει αυτή η δομή. Σε συνάρτηση με αυτό που είχα πει προηγουμένως, φυσικά για τα ακαδημαϊκά versus... Θέλω να σε ρωτήσω, δηλαδή εμείς πιάσαμε το παιδάκι, μεγάλωσε, πήγε στο ηλίκιο, πέρασε το πανεπιστήμιο, τελείωσε και τώρα είναι έτοιμο να κάνει αίτηση για να το πάρουν οι μεγάλες εταιρείες. Ναι. Εσείς που το έχεις κάνει αυτό το πράγμα, τι ψάχνετε να βρείτε από αυτό το παιδί, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα το βάλετε στην ομάδα σας? Να απαντήσουμε επίσης με ευκαιρία ότι με ρώτησες αν είναι καλά να πάει σε μεγάλες εταιρείες ή σε μικρές. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα σε μεγάλες εταιρείες. Όταν λέω μεγάλες, θα τις πούμε κιόλας. Είναι η KPMG, η Deloitte, η Ernst & Young και η PwC. Όμως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πιο μικροί. Υπάρχουν οι Grant Thornton και κάποιοι άλλοι που είναι κάπου στο μεσαίο, ας πούμε. Και μπορεί να πάρει και μαθηματικούς. Βεβαίως. Μπορεί να πάρει οποιουσδήποτε. Και δάσκαλο, ας πούμε. Εγώ ξέρω έναν φίλο, τέλειωσε βιοχημεία, ας πούμε. Βιοχημεία. Μάλιστα. Λοιπόν, ένας άλλος τελείωσε πολιτικό μηχανικός. Πρώτο μάλιστα. πτυχίο. Δεν έχει σημασία. Ωραία. Ειδικά τι κοιτάζουν. Τι κοιτάζουν. Άρα, πρώτα απ' όλα πάμε σε μεγάλες. Γιατί πάμε σε μεγάλους οργανισμούς, όχι γιατί δεν μας κάνουν οι μικροί που έχω και πάρα πολλούς φίλους. Πρώτον, οι μικροί μπορεί να μην έχουν αυτές τις σχέσεις με τα επαγγελματικά σώματα που έχουμε μπει, πρώτα απ' όλα για να θεωρούν ότι η πείρα σου είναι σχετική. Αλλά το κυριότερο είναι οι εμπειρίες που παίρνεις. Το αντίθετο που έχω πει στην Αγγλία είναι ότι καμιά φορά είναι, θα σου δώσουν αυτό το ευρέω φάσμα και τις ευρές γνώσεις, αλλά. Και είναι και περισσότερο οργανωμένοι. Σε ένα δομημένο, οργανωμένο περιβάλλον, με μεγάλους πελάτες και επίσης. Για σκοπούς βιογραφικού, είναι άλλο να λες ότι δούλεψα, ξέρω εγώ, σε αυτήν την εταιρεία την μεγάλη, με αυτούς τους πελάτες, και άλλο να δούλεψα γιατί, στο. Άκου πώς σκέφτονται, εγώ που τους βλέπω. Θα τελειώσω το πτυχίο μου, τέλειωσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα πάω να κάνω ένα μεταπτυχιακό στα χρηματοοικονομικά, που θα πάω να χαλάσουν άλλες 15.000 και λίγα λέω, για να με πάρουν. Όχι, όχι. Δεν κοιτάζουν. Δεν κοιτάζουν. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνει μεταπτυχιακό. Όχι. Το αντίθετο, αν κάνει μεταπτυχιακό, επειδή ίσως να ζητάς και περισσότερα, μάλιστα. θα προτιμήσουν κάποιον που τέκειωσε το πρώτο πτυχίο. Μάλιστα. Άρα, τι ψάχνουμε να βρούμε σε αυτά τα πτυχία. Πρώτα απ' όλα, για αυτούς τους λόγους που είπαμε, καλύτερα να πάμε τουλάχιστον στην αρχή, σε μεγάλα γραφεία, έστω και αν οι μικροί, επειδή θέλουν καλούς απόφοιτους πανεπιστημίου, παραδώσουν και περισσότερα χρήματα στην αρχή. Όμως, εάν κάνει κάποιος καριέρα σε μεγάλο γραφείο, όχι μόνο θα εξισορροπηθεί η διαφορά, αλλά θα υπερβεί εμπολάκι. Λοιπόν, τώρα, γιατί κοιτάζει τα μεγάλα γραφεία, εκεί υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό. Αυτοί που κάνουν την αίτηση, οι απόφοιτοι δηλαδή. Βαθμό πτυχίου, σωστά. Ακριβώς. Όλοι θέλουν, ας πούμε, να πάνε για τους λόγους που είπαμε, είναι πασιφανές ότι θα αρχίσουν την καριέρα τους από εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είναι στην ευχέρεια των μεγάλων γραφείων. Και συνήθως υπάρχουν και κατηγοροποιήσεις. Δεν είναι όλα τα τέσσερα γραφεία. Στην Κύπρο τουλάχιστον δεν είναι το ίδιο. Δεν θέλω να τα πω. Αλλά υπάρχει ένα το οποίο θεωρείται το πιο μεγάλο και το ιδανικό να αρχίσεις. Υπάρχει το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο. Αυτό λοιπόν. Είναι ανάλογα. Έτσι, άρα, ο καλός ο μαθητής ο Κύπρος, επειδή ξέρει αυτά, θα του κοιτάξει, ας το πούμε, θα πει: εγώ θα πάω στο market leader, ας πούμε. Ναι, αλλά το ερώτημα είναι τι ψάχνουν αυτοί. Δηλαδή, θέλουν βαθμό πτυχίου, σωστά τα λέω. Λοιπόν, θα κοιτάξουν, ας πούμε, πρώτα τι βαθμό πτυχίου. Τελείωσες. Πριν να σε καλέσουν για συνέντευξη, παίρνεις, ας πούμε, θέλουν 40 άτομα. Πες ότι ένας από τους Big Four θέλει 40 άτομα το χρόνο, 50 εκπαιδευόμενους.
Καμιά φορά είναι 60, καμιά φορά είναι 30, εξαρτάται. Λοιπόν, εάν θέλω τώρα πες 50 άτομα και πάρω 200 βιογραφικά. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι κοσκίνισμα. Δηλαδή θα πει ότι. Θα τα φιλτράρει και θα πει: εγώ θα, από τα 200 που πήρα, θα κρατήσω τουλάχιστον τα 100 βάσει πιο early, ας το πούμε, αποτελεσμάτων. Δηλαδή, αν έβγαλε 2-1 στην Αγγλία και πάνω, δηλαδή. Λίγαν καλό. Θέλει βαθμό πτυχίο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εντάξει, λίγαν καλό δηλαδή προ εξαίρετο. Τι άλλο θέλουμε εκτό από το πτυχίο. Μετά παίζει ρόλο και το πανεπιστήμιο το ίδιο. Δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια τα ίδια. Δηλαδή έχει πανεπιστήμια που είναι πολύ πιο εύκολο να. Εντάξει, κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για. Θα θέλω να εστιαστούμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, γιατί τώρα τα παιδιά δεν πάνε Αγγλία. Ωραία. Πες ότι, ας πούμε, ένα σενάριο ότι είναι όλοι από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έτσι, για σκοπούς. Θα κοιτάξουν τους πρώτους 100 από τους 200 βάσει του αποτελέσματος του τελικού βαθμού. Μετά θα τους καλέσω σε συνέντευξη. Άρα και εκεί. Ξεκινά αυτό που, ας πούμε, πες ότι έχει βγάλει, δεν ξέρω του βαθμού του Πανεπιστημίου, που βγάζουν 9, ας πούμε. Δύσκολο. 8, ας πούμε. Πες ότι έχει βγάλει 8,5 κάποιο. Ναι. Αλλά οι βαθμοί που παίζουν συνήθως είναι 7,2. 7, να πάρουμε δύο έτσι παραδείγματα. Έχει ένα που έχει βγάλει 8,5 και έχει ένα που έχει βγάλει. Πριν μου πει για τα σχόλια, σε διακόπτω. Τα αγγλικά, θέλω να μου μιλήσει για τα αγγλικά. Γιατί νιώθω ότι είναι σημαντικό το πράγμα. Τα αγγλικά. Γιατί τα παιδιά του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν πρόβλημα με τα αγγλικά. Τα αγγλικά είναι κάτι το οποίο θα σου ζητήσουν το, τουλάχιστον το μήνυμο είναι το δικό μας αντίστοιχο ήταν το O-Level, δεν ξέρω αν έχει κάτι αλλάξει. Ναι, εντάξει, ναι. Ναι, ναι. Και μετά, μέρος της εξέτασης, της συνέντευξης, θα γυρίσεις τα αγγλικά για να δουν πώς μπορεί να εκφραστείς. Άρα είναι σημαντικό τα αγγλικά. Πολύ σημαντικό. Άλλο. Λοιπόν, ας πάρουμε τώρα κάποιον που έχει κάνει τη ρέτηση και έχει 8,5, το βαθμό του κάτω είναι 7,5. Το που ξεκινάω 8,5 είναι σαν να ξεκινά να τρέχουμε 200 μέτρα και εγώ είμαι 50 μέτρα πιο μπροστά σου. Μάλιστα. Στην αφετηρία. Ακούστε το παιδιά, πόσο σημαντικός είναι ο βαθμός του πτυχίου. Όχι να τα κάψουμε τα παιδιά από το σχολείο, μετά να δώσουν και να πάρουν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο σοβαρά για να βγάλουν καλό βαθμό. Άρα αυτός ξεκινά πιο μπροστά από τον 7,5 και για να πιάνει αυτό που είναι 7,5. Σε σχέση με αυτό που είναι 8,5 πρέπει να κάνει σοβαρά λάθη στη συνέντευξη. Να δείξει δηλαδή ότι, ξέρω εγώ, δεν είναι άβουλος ή να το ρωτήσουν κάτι και να μην έχει ιδέα που έπρεπε να ξέρει. Απλά πράγματα. Δεν θα το ρωτήσουν φυσικά τεχνικά θέματα. Πρώτα, ας πούμε, πέμε στην άποψή σου για αυτό το θέμα. Και αν είναι άτομος ο οποίος βλέπεις ότι ναι, μεν είναι εξαίρετος μαθητής, αλλά δεν μπορεί, δεν έχει skills επικοινωνιακά ή δεν μπορεί να εκφραστεί καλά, αυτό θα το ρίξει. Όμως αντιλαμβάνεις να ξεκινάς τόσο ψηλά, πρέπει να προσπαθήσει πολύ ο άλλος για να μην το μοιάζει. Πόσο σημαντικό είναι ο βαθμός του πτυχίου, ρε παιδί. Αυτός από το 7,5 τώρα, για να ξεχωρίσει μέσα ένα μεγάλο pool με άλλους οι οποίοι είναι πιο ψηλά του, πρέπει να κάνει μια εξαίρετη παρουσίαση. Υπάρχουν πιθανότητες, αλλά επειδή είναι ας πούμε από το 1 ως το 100, ήταν ο 95ος ας πούμε, για να φτάσει στους πρώτους, για να φτάσει 40 θέσεις πιο ψηλά από όλους τους άλλους που θα κάνουν συνέντευξη, πρέπει να είναι κάπως έτσι και όποιοι άλλοι θα καταφέρουν, πρέπει να υπάρχουν κάποια χαρίσματα τα οποία θα φανούν στη συνέντευξη και αμέσως θα το φέρουν πολύ πιο ψηλά. Είναι σημαντική η εξέταση λοιπόν, η προφορική, αλλά ξεκινάς από μια αφετηρία που δεν είναι ίση για όλους. Μάλιστα. Ωραία. Και παίζει ρόλο, αφιούμε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για λίγο, για τους υπόλοιπους, παίζει ρόλο και το Πανεπιστήμιο που έχει. Δηλαδή, καμιά φορά, Άγγελε, μπορεί, ας πούμε, αν τέλειωσε κάποιος το Πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, Α στην Αγγλία, λίγαν καλός. Όχι, εγώ να σου πω το σενάριο. Έχει τελειώσει ένας Πανεπιστήμιο Κύπρου και έχει βαθμό 7,5. Έτσι. Και έχει τελειώσει ένας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ή στο Ευρωπαϊκό, δηλαδή στα ιδιωτικά μας πανεπιστήμια, και έχει βαθμό 8. Ποιος είναι σε καλύτερη μοίρα? Κατά αυτή τη δύσκολη ερώτηση. Ναι, να σου πω, επειδή όλοι μας έχουμε προκαταλήψεις και κάποιες ιδέες, οι οποίες καμιά φορά είναι λαθασμένες ή γνώμες. Η προκατάληψη, χωρίς να σημαίνει ότι είναι η αλήθεια στην ουσία, είναι ότι
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρείται καλύτερο πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή από τα προαναφερθέντες. Τα ranking θα κοιτάξουν τη σειρά. Να σου πω, υπάρχει και ένα προϊστορικό ranking. Δηλαδή, αυτές οι εταιρείες ήδη έχουν προσλάβει άτομα. Μάλιστα, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, 20 ετία. Οπότε τους έχουν βγει, ας πούμε. Έχουν καταλήξει, έχουν καταλάβει οι διοργανισμοί. Μάλιστα. Την απόδοση αυτών των ανθρώπων και την καριέρα τους. Δεν σημαίνει ότι κάποιος αν πάει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν θα κάνει. Όχι, καμία σχέση. Υπάρχουν και τα καλές περιπτώσεις από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Αλλά υπάρχει το perception ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, εάν είναι μικρές οι διαφορές, δηλαδή εάν είναι το 8 σημαίνει είναι πολύ καλός μαθητής. Αν είναι το 8 και αν κάποιος που ιδιωτικό πανεπιστήμιο... Μπορεί να είναι το ίδιο δηλαδή στο τέλος της ημέρας. Να σου πω, αν κάποιος που το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο είχε πιο ψηλό βαθμό, μάλιστα, πιθανόν να, λόγω της φήμης του Πανεπιστήμιου και των εμπειριών που υπάρχουν για τους απόφοιτους του Πανεπιστήμιου Κύπρου, μπορεί το πιο ψηλό βαθμό να ευθυγραμμιστεί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μάλιστα. Ή ακόμα και να είναι και πιο σε καλύτερη θέση. Δηλαδή, θα πούμε μετά πόσοι είναι που έχουν πάρει, ας πούμε, πόσους είδαμε οι οποίοι έχουν πάρει πάνω από 8,2 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ξέρω, όχι τόσους, που σημαίνει αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ καλός. Μετά, όταν πάρει το καλό με το charter σου, εντάξει, το οποίο μπορεί να παιδευτεί κάποιος για το πάρει. Mm-hmm. Το να αποτύχεις ένα μάθημα πρέπει να το βάλει κάτω, ας πούμε. Εγώ ξέρω άνθρωπον ο οποίος προσπάθησε 7 φορές για ένα μάθημα και την 7η φορά... Και τώρα έχει κάνει καριέρα, δηλαδή. Αυτός συγκεκριμένος όχι τόσο καλή, αλλά ξέρω άνθρωπο και τον ξέρεις και εσύ που έχει 4 φορές αποτύχει και έχει κάνει μια πάρα πολύ καριέρα και έχει δικό του γραφείο. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, άρα σε κάποια φάση, να το πούμε γι' αυτό, δηλαδή, υπάρχει και μια άλλη ερώτηση μετά που πολλοί κόσμοι είμαι σίγουρος ότι θα το έχουν, ας πούμε, υπόψη τους. Τι είναι το καλύτερο, το charter, το certificate? Εγώ πριν είπα ο Γιάννης και ο Γιαννάκης για ποιο λόγο. Mm-hmm. Όταν μπεις σε έναν οργανισμό, πες ότι μπεις ξέρω εγώ στη KPMG και ο ένας είναι charter και ο ένας είναι certified, θα μπορεί να παίξει λίγο έτσι... Ανάλογα το ότι έχει τελειώσει ο συνέτερος, μπορεί να υπάρχουν αυτές οι προκαταλήψεις που είπαμε. Στην αρχή όμως, πρόσεξε να δεις, να μπεις μέσα. Άπαξ και μπήκες μέσα, περάσει ο πρώτος χρόνος, υπάρχει αξιολόγηση για το πώς πήγες. Πόσο καλός είσαι σε σχέση με τον άλλον. Άρα, σκέφτομαι μετά από 3-4-5 χρόνια, αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν ήδη προχωρήσει. Δεν ρωτάς πλέον τι πτυχία έχουν. Ρωτάς, ο Άγγελος είναι πολύ καλός, μου βγάζει τη δουλειά κτλ. Δεν θα ρωτήσεις, α, είναι και charter. Δηλαδή, με λίγα λόγια, χάνεται αυτό. Και στην ουσία δεν υπάρχει καμία αυξομοίωση, παρά το σημαντικό της υπόθεσης είναι ποιος είσαι, τι παράγεις. Μάλιστα. Και τι άλλες δυνατότητες αυτό έχεις. Αυτό ξέρεις, υπάρχει μια αντίληψη έξω και θέλω να το μιλήσουμε μιας και το είπες. Είναι το ότι μην πας στους Big Four γιατί θα σε λιώνουν και είναι πολύ δύσκολα και δουλεύουν μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ και δεν πληρώνουν και. Πες μας λίγο για αυτό, ναι, το πράγμα, γιατί δεν το ξεκαθαρίσουμε. Ας πούμε, ο πιο μεγάλος οργανισμός τώρα στην Κύπρο, ο πιο μεγάλος Big Four, γιατί είπαμε δεν είναι όλοι οι Big Four ίδιο, και σε κάποιες χώρες είναι άλλοι, ας πούμε, νούμερο ένα π.χ. είναι, ξέρω εγώ, αυτή η εταιρεία, σε άλλη χώρα είναι μια άλλη εταιρεία από τους Big Four. Ναι. Ο πιο μεγάλος εδώ στην Κύπρο τώρα το καλοκαίρι δουλεύαν 4 μέρες, ας πούμε. Εφαρμόσαν πρώτοι το τετραήμερο. Π.χ. αν υπάρχουν αργίες, τους δίνουν και μια ανέξτα, ας πούμε, τώρα το Πάσχα τους έχουν δώσει, ας πούμε, και μια ανέξτα. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν πάει σε άλλα επίπεδα. Ακολουθούν πρότυπα παρεμπιπτόντως από το εξωτερικό. Άρα αν είσαι καλός, σαν χαρακτήρας, εργατικός κλπ. Mm-hmm. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Τίποτα. Και επίσης, αν υπάρχουν υπερορίες, πληρώνονται, αλλά αυτόν το μέχρι τις 12 και ξέρω, αυτό δεν υπάρχει στην Κύπρο τουλάχιστον. Τώρα, στο εξωτερικό, κάποιες εταιρείες, όπως ειδικά advisory, McKinsey και ξέρω εγώ, ναι, εκεί μπορεί, ας πούμε, αλλά εκεί αν καταφέρεις και μείνεις 10 χρόνια θα γίνεις και πολυεκατομμυριούχος αυτόματα. Μάλιστα.
Ωραία. Άρα ξεκαθαρίσαμε και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Τώρα, σε μερικές θέσεις πιο ψηλά, όταν φτάσεις ψηλά, Άγγελε, και θέλεις να προχωρήσεις, να φτάσεις μέχρι το συνεταιρισμό, εκεί μπορεί να χρειαστεί να βάλεις κάποιες ώρες. Αλλά πάλι δεν υπάρχουν αυτά τα 12 τη νύχτα και ξέρω εγώ 7 μέρες την εβδομάδα. Αυτά είναι υπερβολές. Το να δουλεύεις. Μα εδώ και η κυβέρνηση και οι τράπεζες τώρα δουλεύουν η ώρα 4. Παλιά οι τράπεζες όσοι η ώρα 2.30 μετά πήγαινε σπίτι. Τώρα οι τράπεζες είναι 4.30-5 αν είσαι διευθυντικός τελέχος και περισσότερο. Άρα είναι κανονικές ώρες. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και περισσότερα κίνητρα, θετικά κίνητρα για τους εργοδοτούμενους από άλλες επιχειρήσεις, επειδή ακριβώς ακολουθούν ένα μη κυπριακό μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στο εξωτερικό, το οποίο έχει δοκιμαστεί. Στην ουσία, εγώ δεν θα το. Ας πάνε, αρχίζουν την καριέρα τους σωστά. Και αν δεν τους βολέψει στο μέλλον, μπορούν να φύγουν. Μάλιστα. Επίσης, ήθελα να σε ρωτήσω, αυτά τα οποία τώρα μας είπες και αναπτύξαμε από την αρχή μέχρι το τέρμα, είπαμε, τα παιδιά αυτά, πού θα δουλέψουν τελικά? Δηλαδή, σε ποιο τομέα της λογιστικής βλέπεις εσύ ότι υπάρχει μέλλον? Ή δεν μπορούμε να απαντήσουμε, ή δεν χρειάζεται να το απαντήσουμε? Τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω υπάρχει ένα μεγάλο κενό και ζήτηση στον τομέα του fintech στην Κύπρο. Να εξηγήσουμε λίγο ότι το fintech είναι να χρησιμοποιήσω τη λογιστική μαζί με την τεχνολογία. Μάλιστα. Ακριβώς. Φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που κυριαρχούν τουλάχιστον σε πλευράς απολαβών ή στο να γίνει κάποιος γρήγορα επιτυχημένος αν έχει κάποιες φυσικά ικανότητες, είναι να γίνει ένα startup το οποίο, δηλαδή μια νεοφυής επιχείρηση, οι οποίες χρειάζονται σίγουρα και γνώσεις λογιστικής και χρηματοοικονομικών. Λογιστική με χρηματοοικονομικά, ναι, και με τεχνολογία. Ακόμα και αν το προϊόν δεν έχει να κάνει με το χρηματοοικονομικό τομέα. Δηλαδή, ας πάμε παράδειγμα τη Tesla, ξέρω εγώ τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά, όταν ήταν το αρχικό το startup, μέσα στην αρχική ομάδα πρέπει να έχει έναν άτομο τουλάχιστον που να έχει εμπειρίες και γνώσεις σε αυτόν τον τομέα. Εδώ στην Κύπρο επίσης υπάρχει μια, από την κυβέρνηση και γενικά από το οικονομικό κόσμο, στο να προσελκύουμε αυτές τις εταιρείες. Άρα στο να προσελκύσεις αυτές τις εταιρείες υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία είναι sponsored από όλους, από όλα τα δώματα της οικονομίας μας. Άρα αφού τους θέλουμε να έρθουν, πρέπει να έχουμε ανθρώπους που θα εξυπηρετούν. Άρα αυτό είναι ο ένας ο. Άρα τι σπουδάζει, δηλαδή πάλι και αυτό πρέπει να γίνει certified, δηλαδή να γίνει ορκωτός λογιστής και μετά να συνεχίσει πάνω σε αυτό. Εντάξει, να σου πω, στο εξωτερικό, ειδικά σε. Είχα πει προηγουμένως ότι είναι αγγλοσαξονικό το professional body, τα professional body, τα αγγλικά. Στη Γαλλία, ας πούμε, δεν έχει τόσο. Π.χ. ή στη Γερμανία έχουν άλλα δεδομένα. Δηλαδή μπορεί να τελειώσει. Εμείς για την Κύπρο. Εμείς για την Κύπρο, στην ουσία, για να έχει κάποιος να φτάσει να έχει αυτή την εμπειρία, πώς θα την πάρει? Πρέπει να αρχίσει από τα λεκτικά γραφεία. Μάλιστα. Πώς αλλιώς θα μπορείς να αναπτυχθεί? Για να μπει στα λεκτικά γραφεία, θέλεις να είσαι μέλος επαγγελματικού σώματος λογιστών. Άρα χρειάζεται. Το εξωτερικό είναι κάπως διαφορετικά, για να είμαστε δίκαιοι. Όχι, θέλω να μιλήσουμε για την Κύπρο να μιλάμε. Επομένως, υπάρχει μέλλον σε αυτό το τομέα. Πιστεύω ότι αυτά που μας είπες μας βοηθήσανε πάρα πολύ να καταλάβουμε και να διευκρινίσουμε κάποιους μύθους πρώτα απ' όλα. Κάποιους μύθους, γιατί αυτό το οποίο είναι τελώς διαφορετική εικόνα που δίνει και το σχολείο και δυστυχώς και τα πανεπιστήμια. Τώρα με τους Ρώσους που βλέπουμε και πριν συζητούσαμε, θα φύγουν, δεν θα μείνουν, έχουμε τόσα χρόνια που συζητάμε. Επηρεάζει αυτό το πράγμα, ας πούμε, το επάγγελμα της λογιστικής και των οικονομικών? Δηλαδή, τι θα γίνει? Έχει επηρεάσει ήδη και διαφαίνεται ήδη και ο ρόλος του λογιστή σε αυτές τις εξέλιξεις. Για παράδειγμα, είδαμε πρόσφατα κάποιες
απαγορεύσεις, ας το πούμε, χωρίς να πούμε σε τεχνικούς όρους, σε κάποιους επαγγελματίες, κάποιοι δικηγόροι, κάποιοι λογιστές, και λες, μα πώς γίνεται ένας λογιστής ο οποίος στο μυαλό κάποιου απλά περνάει κάτι στο υπολογιστή, πώς γίνεται να μπει σε αυτές τις λίστες απαγόρευσης, τι έχει κάνει, ας πούμε. Και στην ουσία ο λογιστής γίνεται ένας καλός λογιστής, ο έμπιστος σύμβουλος του όποιου ολιγάρχη ή σημαντικού ανθρώπου. Άρα, αν είναι έμπιστο και τον επηρεάζει, τότε και επηρεάζει του λάθο ανθρώπου ή εξυπηρετεί του λάθο ανθρώπου, τότε μπορεί να μπει σε αυτήν την λίστα. Και αν θα φύγουν, να κάνω εγώ την απλή ερώτηση, αν θα φύγουν αυτοί, λοιπόν, θα πέσουν οι μισθοί τη λογιστική, λοιπόν, θα χαθούν οι δουλειέ. Τι να σου πω, Άγγελ, ήδη έχουν φύγει αρκετοί. Όσο μιλάμε τώρα, οπότε ξεκίνησα εγώ την καριέρα μου με το πώ είναι τώρα, έχουν φύγει, α πούμε, οι πιο μεγάλοι παίκτε έχουν φύγει. Και αυτοί που έχουν μείνει, φαίνεται ότι με τι εξελίξει που γίνονται αυτή τη στιγμή θα φύγουν και αυτοί. Γιατί είναι ξεκάθαροι, μας έχουν βάλει σε ένα δίλημα Δύσης, ή να διαλέξουμε ή τη Δύση ή αν θα πάμε κάπου αλλού. Και φαίνεται ότι εμείς διαλέγουμε να πάμε στη Δύση. Και τι θα γίνει? Και θα φύγουν. Άρα και αυτοί λίγοι που έχουν μείνει, μάλιστα, θα φύγουν, εκτός από αυτούς που ήδη οι Ρώσοι, ας πούμε, απέταξαν την υπηκότητά τους. Και δεν μιλώ για Ρώσους που μένουν μόνοι μας στην Κύπρο και έχουν ένα σπίτι. Εγώ μιλώ τώρα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις. Μάλιστα. Και σημαίνει, λοιπόν, δηλαδή, ρε φίλε, ότι το επάγγελμα τούτο θα πέσει? Μέχρι στιγμής όχι μόνο δεν έχει πέσει, αλλά συνεχίζει να έχει μια τάση ανωδική. Δεν ξέρω, είμαστε και λίγο τυχεροί σαν Κύπρος ή... Συνήθως γίνεται μέχρι τώρα ιστορικά γίνεται κάτι αρνητικό και ταυτόχρονα θετικά υπάρχει ένα άλλο θετικό. Αυτό είναι καλό. Και, ναι, για παράδειγμα, δεδομένη στιγμή έφυγαν πολλοί Ρώσοι. Ήρθαν πάρα πολλοί Ισραηλινοί. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει αυτό. Μάλιστα. Αυτοί οι Ισραηλινοί τώρα υπάρχει για μια άλλη, ξέρω εγώ, ένας μύθος ότι είναι, ξέρω εγώ, δεν πληρώνουν, δεν κάνουν καμία σχέση. Άρα υπάρχει μέλλον. Αυτό υπάρχει... δηλαδή, να μην φοβήσουμε τον κόσμο και που είναι Παναγία μου, θα φύγουν οι Ρώσοι. Μα και όλοι να φύγουν. Και όλοι να φύγουν. Παίρνουν μια επιχείρηση που δεν θα χρειάζεται να λογιστεί. Λοιπόν, απλώς ήρθαν άλλοι. Εμείς θέλουμε όμως ξένα κεφάλαια, ξένες εταιρείες να έρθουν για να μπορέσουμε, για να αρθίσει το επάγγελμα. Για αυτές οι ξένες εταιρείες θα θέλουν λογιστές Κύπριους. Μάλιστα. Μπορεί να φέρουν και δικούς τους, αλλά θα χρειαστούν και Κύπριους. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν κίνητρα. Προσπαθεί η κυβέρνηση να δώσει περισσότερα κίνητρα, το λεγόμενο headquartering, δηλαδή να έρθει να μεταφέρει τα γραφεία, τα στρατηγικά γραφεία. Ήρθανε πολλές εταιρείες. Και έρχονται ακόμα. Και έρχονται από χώρες οι οποίες είναι στη Δυτική Ευρώπη. Γερμανία, Ολλανδία, Τσεχία, πάρα πολλές από το Ισραήλ. Και το Ισραήλ, ειδικά με την τεχνολογία και όλα αυτά. Και τώρα αυτά. Και με την κατάσταση που είναι στο Ισραήλ. Άρα, ακριβώς. Ένας λόγος που έχουν από το Ισραήλ είναι λόγω της πολιτικής αστάθειας. Μας ευνοούν κάποιες άλλες συνθήκες, ενώ κάποιες άλλες συνθήκες, όπως με τη φύγη των Ρώσων, είναι προβληματικές. Όμως είμαστε μικροί και ευέλικτοι. Και φαίνεται ότι είμαστε και ανθεκτικοί, συγγνώμη. Ωραία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε το Στάθη μαζί μας, ο οποίος όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά, δυστυχώς ή ευτυχώς, ό,τι μου λέει είναι αληθινά. Επομένως, ελπίζω να βοηθήσαμε να καταλάβουν οι γονείς και τα παιδιά, αλλά και οι φοιτητές, πώς κινείται το πράγμα με πολύ απλά λόγια σε αυτόν τον τομέα. Και οτιδήποτε ερωτήσεις έχετε, μπορείτε να τις βάλετε από κάτω ή να μου στείλετε στο site μου, για να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να πω και για το φιλανθρωπικό που τρέχουμε. Βοηθάμε παιδιά που είναι φτωχά και ο Στάδης ξέρει πάρα πολλά παιδιά τα οποία ξεκινήσαν πολύ χαμηλά την καρδιά τους και φτωχά και είναι συνάδελφοί σου και ούτε και εσύ ήσουν οικονομικά τα βρήκες έτοιμα. Και γι' αυτό το λόγο στο site υπάρχει το σημείο το οποίο μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας για να βοηθήσουμε τα παιδιά που πραγματικά έχουν ανάγκη. Άγγελε, ένα τελευταίο σχόλιο από μέρος μου. Θα ξανατονίσω ένα σημείο μόνο από όλα αυτά που είχαμε μπει. Το γεγονός ότι μπορεί να αρχίσεις το επάγγελμα να θέλεις και μετά ακόμα που θα τελειώσεις το πτυχίο. Ας πω ένα τελευταίο παράδειγμα. Μια κοπέλα, ας πούμε, που δεν είχε περάσει, ξέρω εγώ, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον κλάδο που ήθελε να πάει, τα οικονομικά δηλαδή, τη λογιστική, λέει: θα ξανακάτσω του χρόνου
για να ξαναπροσπαθήσω. Ενώ θα μπορούσε να πάει εκεί που πέρασε, να κάνει και ένα μάθημα δύο, ξέρω εγώ, λογιστική κτλ. Και να, κάνει, να περάσει με έναν καλό βαθμό το πτυχίο τη, νομίζω ότι φυσικά ήταν ένα τομέα που τη άρεσε επίση εκτό του οικονομικού. Δηλαδή είναι κρίμα να χαραμίζεται ένα χρόνο τώρα, άδικα να προετοιμάζεται κάτι το οποίο θα μπορούσε να κάνει μάλιστα κάτι άλλο, το οποίο θα ήταν και ας πούμε, το νομική, ας πούμε. Θα ήταν πολύ χρήσιμη. Κάνει ταυτόχρονα και ένα μάθημα λογιστική για να ξέρει τι εστί κτλ. Αν περάσει με καλό βαθμό, θα σε πάρουν οι μεγάλες εταιρείες σου το εγγυό. Δεν έχει και βιοχημική να κάνει, αν είσαι καλό. Ναι, το ξέρω κι εγώ. Ξέρω. Άρα αυτό θα ήθελα να τονίσω. Υπάρχει πολλοί κόσμος που δυστυχώς παίρνει λαθασμένες αποφάσεις. Να σου πω, άκου να δεις, ξέρεις πόσοι μαθηματικοί είναι άνεργοι και το μόνο διέξοδο που έχουν να πάνε φροντιστήρια, ενώ θα μπορούσαν να ασχοληθούν με αυτό. Άνετα. Λοιπόν, okay, ευχαριστώ.